Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Υγεία και ευεξία». Το σημερινό μας θέμα είναι αλλαγή ανθυγιεινών συνηθειών. Και μαζί μας είναι προφέσορ ιατρικής εκπαίδευσης και κλινικής επικοινωνίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αλεξία Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, Αλεξία. Σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι μαζί μας για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ακούγεται εύκολο, όμως δεν είναι εύκολο στην πράξη να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασούλα, για την πρόσκληση ξανά και θα χαρώ ιδιαίτερα να συζητήσουμε το θέμα της επιλογής σου στην απόψινή σου εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, Αλεξία, θα μπορούσες να μας αναφέρεις μερικές από αυτές τις ανθυγιεινές συνήθειες, γιατί για τον κάθε άνθρωπο ίσως να υπάρχει δηλαδή διαφορετική ερμηνεία όταν λέγουμε ανθυγιεινές συνήθειες. Ακριβώς. Οι συνήθειές μας, οι ανθυγιεινές, έχουν ένα φάσμα από το πώς τρώμε και τι τρώμε, το οποίο αυτό μεταφράζεται στο βάρος μας και στις διάφορες ασθένειες που μπορεί αυτό να φέρει, όπως ας πούμε ο διαβήτης τύπου 2. Έχει να κάνει με τον ύπνο μας, πόσες ώρες κοιμόμαστε τη νύχτα. Έχει να κάνει με το πόσες ώρες ξοδεύουμε μπροστά στον υπολογιστή και στα, είτε είναι αυτά social media, είτε είναι αυτό δουλειά. Έχει να κάνει με, με το αν κάνουμε άσκηση ή όχι, αν είμαστε εθισμένοι σε διάφορες ουσίες όπως το αλκοόλ, ο καπνός, τα ναρκωτικά. Όλα αυτά μπορεί να είναι και μικρά πράγματα συνήθειες, όπως για παράδειγμα να τρώμε τα νύχια μας. Είναι μια κακιά συνήθεια. Οπότε υπάρχει μεγάλο φάσμα συνηθειών που μπορεί να έχει μια επίδραση στην υγεία μας.